Αναφέρονται σίγουρα στην έρευνα της μαθηματικής επιστήμης, στη διδασκαλία των μαθηματικών, αλλά και στους τρόπους διδακτικής προσέγγισης των μαθηματικών σε όλα τα επίπεδα. Και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για την ιστορία, καλό είναι να αναφέρουμε ότι το πρώτο επιμελές Προεδρείο είχα τσιντάξει ο Παπαμιζερβός και Ρεμούντος και δύο αντιπρόεδρους. Είναι οι τρεις πρώτοι ακαδημαϊκοί οι οποίοι εκλέχθηκαν μέλη της Ακαδημίας Αθηνών όταν ιδρύθηκε η Ακαδημία Αθηνών 8 χρόνια αργότερα το 1926 στην Αθήνα. Να πω ότι για να μπορέσουμε εμείς να πραγματοποιήσουμε αυτό το διαγωνισμό στηριζόμαστε στους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των σχολείων που χωρίς την αμέριστη συμπαράστασή τους δεν θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε το διαγωνισμό. Εάν μπορέσαμε, έστω και κατελάχιστο, να διώξουμε από την ψυχή σας, παιδιά, αυτό που λέγεται φόβος των μαθηματικών, τότε έχουμε νικήσει. Θα ήθελα να επιθυμίσω επίσης το περιοδικό «Εσίως κλείνει τα 10 του χρόνια». Μία παράγραφο μόνο για το περιοδικό, είναι το μοναδικό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιοδικό για τα μαθηματικά, που απευθύνεται στα παιδιά του δημοτικού. Θα ξεκινάω με το όνομα του σχολείου και στη συνέχεια θα καλούμε ένα-ένα ονομαστικά τα παιδιά να έρθουν εδώ πάνω να παραλάβουν τον έπαινό τους. Από το δεύτερο σχήμα του δημοτικού, ο Κινίδης Νικήτας. Από την έκτη δημοτικού το πρώτο τμήμα, Κοντακιώτη Όλγα. Και δεύτερο τμήμα της έκτης δημοτικού, Καμπέρογλου Ήρης Εκατερίνη. Αν υπάρχουν και παιδευτικοί που έχουν έρθει μαζί με τα παιδιά, θα παρακαλούσα να έρθουν μαζί μας εδώ να... Και Μανάλης Λουκάς. Κύριε Δημάρχο, να βάλετε μια αναμνηστική φωτογραφία από όλα τα παιδιά. Ευχαριστούμε τα παιδιά. Είναι το μεγάλο αμφιθέατρο αφιερωμένο στο να είναι στο μαθηματικό Κωνσταντίνο Καραφεδρή και είναι γενική προσφορά του μαθηματικού τμήματος και από αυτή τη θέση θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο του μαθηματικού τμήματος, τον κύριο Ερμανδί, που είχε την ευγενή καλοσύνη μας, εκτός από τον κύριο Ερμανδί, τον πρόεδρο της μαθηματικής εταιρείας, ο κύριος Τουμάκος, καθηγητής και αυτός του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον οποίο θα παρακαλούσα να μας πει δύο λόγια. Τα παιδιά μας. Ναι. Θα σας παρακαλέσω εκεί δεξιά, αλλά τα παιδιά να μένουν στο διάδρομο. Έλα σας παρακαλώ. Τα πλαίσια και πάλι αυτού του διαγωνισμού και στο περιοδικό μικρός Ευκλήδης έχουμε ειδική άρθρο που τη λέμε ειδικό άρθρο, τρεις σελίδες, δύο σελίδες. Το λένε οικογενειακά μαθηματικά. Ευκόλυνση στις σχέσεις των παιδιών με τους γονείς, τους παππούδες, γιαγιάδες, έστω και μισή ώρα να κάτσουν την εβδομάδα και να λύσουν προβλήματα αριθμητικής στο μυαλό. Και αποφεύγουν να αγοράζουν το σπιτόκου. Ό,τι πιο καλό για να βοηθήσει τα εκπληκτικά φαινόμενα στην παγκόσμια κοινωνία. Είναι κύρια. Πέρα από το να βελτιώσουμε τη σχέση των παιδιών και την αγάπη με τα μαθηματικά, να αναπτύξουν πρωτοβουλία σε πολλά θέματα και επομένως στην πορεία να έχουν μια καλύτερη διαδρομή στη ζωή τους. Ο συμμετοχικός λοιπόν αυτός διαγωνισμός του Δημοτικού δεν είναι σαφώς επιλεκτικός. Μαριλού. Παππούδες ή γιαγιάδες, πολλοί είναι εδώ.
Αυτό το επιδιώκουμε και μέσα από το ίδιο το περιοδικό του Μικροευκλήδη, που έχουμε ειδική στήλη που τη λέμε οικογενειακά μαθηματικά, που απευθύνεται, αν θέλετε, σε όλη την οικογένεια, προσπαθώντας να βελτιώσουμε το ενδοοικογενειακό κλίμα. Θεωρώ ότι η ενασχόληση με την τηλεόραση ως παγκόσμιο φαινόμενο επικοινωνίας οδηγεί την παγκόσμια κοινωνία σε το να λύσουμε δύο προβλήματα με τα παιδιά και με τα γόνια μας, αλλάζει το κλίμα. Θυμόμαστε και εμείς παλιά την παρκή εθνική. Τώρα η μεγαλύτερη ηλικία, ηλικής ηλικίας. Γιώργιος Δημάκος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ήταν μαθητής μου. Θα σας πω δύο λόγια για τα μαθηματικά. Οι πρακτικές ανάγκες του ανθρώπου τον έκαναν να ανακαλύψει τα μαθηματικά. Σιγά σιγά όμως ο άνθρωπος κατάλαβε την επιστημότητα των μαθηματικών. Να παίξουμε παιχνίδια. Θα ήθελα λίγο όμως να μείνω στο τι κάνουμε εμείς πέρα από τις αθλητικές δραστηριότητες που μπορεί να παρακολουθήσει το παιδί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κάνουμε 2 ώρες το πρωί μάθημα και παρουσίαση μαθηματικών ιδιών στα παιδιά. Βλέπετε εδώ πέρα από την προηγούμενη κατασκήνωση. Αλλά δεν μένουμε σε αυτό. Προσπαθούμε είτε αλλάζοντας τη διάταξη μέσα από ομάδα να τα ενεργοποιήσουμε και να τους δώσουμε και κάποια στοιχεία για την πορεία. Εδώ είναι μια δραστηριότητα με χειραπτικά εργαλεία που κάνουν κάποιες μαθηματικές κατασκευές στα παιδιά. Ιωάννης Ζαφυρόπουλος. Και Χρήστος Παπατριβόπουλος.